Θα ήθελα να σας τα πω, αλλά δεν σας τα λέω. Τι έχει εκπλήξει, δηλαδή. Ναι, είναι, έχει μία έκπληξη στο κομμάτι της Άννας που είναι σοκαριστικό. Ναι. Είναι μένες. Είναι φανταστικό. Για πες και. Γενικά έχει πάρει μία έτσι πιο gothic έτσι, διάσταση το όλο θέμα. Mm-hmm. Και είναι... Δεν μπορώ να σας πω πάρα πολλά. Είναι για μένα ό,τι καλύτερο έχει γίνει. Για μένα. Δηλαδή αυτή για σένα είναι η πιο έτσι, καλή δουλειά που έχεις συμμετάσχει, ας πούμε, έτσι το θεωρείς. Ναι. Σε επίπεδο θεάτρου εννοώ. Ή έχεις δει σε επίπεδο θεάτρου, σε επίπεδο του τι γίνεται στην Ελλάδα, στο τι ευκαιρίες σου δίνονται, στο πού πρέπει ας πούμε, να εξαντλήσεις τα εκφραστικά σου μέσα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να είσαι στο, να σου πω, στο 100%. Άρα είναι και δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Το μέτρο δυσκολίας πάντα σου δημιουργεί έτσι μια... σου αυξάνει την αδρεναλίνη και αυτό είναι πολύ ωραίο. Με αρέσει, η Βύση δηλαδή. Πώς είναι, η Βύση? Τέλεια. Είναι καταπληκτική. Εγώ δεν την ήξερα πιο πριν και γνωρίζω έναν φανταστικό άνθρωπο. Εσύ την έχεις ακούσει ποτέ σε νεκτέρνο μαγαζί τη Βύση, ας πούμε? Ναι, την έχω ακούσει, ναι. Αυτό όμως είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι, τελείως. Ναι, όχι, δεν έχει καμία σχέση. Ο Καρβέλας που είναι έτσι και μια έτσι αμφιλεγόμενη προσωπικότητα επειδή είναι ρε παιδί μου, θεωρείται λίγο. Πώς να το πω, τι λίγο. Έτσι, όπως το πήγα τώρα, θα το παγιδευτώ. Λίγο ευφυής, αλλά και λίγο έτσι εκτός. Εκτός σειράς. Ναι, ότι είναι απρόβλεπτο, πώς το πούμε. Από εκεί που κάνει κάτι, ας πούμε, και λες γκράντε. Έχει πολύ έντονη προσωπικότητα. Κοροϊδεύει μετά, ας πούμε, αυτοσαρκάζεται πολύ μετά. Έχει έντονη προσωπικότητα. Ναι. Πάρα πολύ έντονη προσωπικότητα. Το οποίο, να το τοποθετήσω και ανάλογα, στην Ελλάδα δεν το ανεχόμαστε το διαφορετικό ή ναι, κάπως το βλέπουμε περίεργα. Mm. Αλλά από τη στιγμή που είναι ένας τόσο μεγάλος άνθρωπος, όχι, μεγάλος σαν μυαλό, σπουδαίος άνθρωπος, έχει κάνει και ανάλογα πράγματα. Mm-hmm. Με αυτά τα πράγματα μπορεί να παίζει και να κάνει την πλάκα τον πάση στιγμή. Το οποίο κάποιοι μπορεί να θέλουν να το κριτικάρουν. Αλλά είναι, τι να πω, είναι ιδιοφύης αυτό που κάνει. Ιδιοφύης, εννοείς, είναι ιδιοφύης ως συνθέτης. Σαν προσωπικότητα, πιστεύω. Γιατί είχε βγει κάποτε πριν πολλά χρόνια, νομίζω. Τώρα μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά είχε παρομοιάσει τον εαυτό του, είχε πει ότι είμαι ο Έλληνας. Δεν είμαι το Μπετόβεν, είχε πει Μότσαρτ, είχε πει. Κάποιον από τους Βάγκνερ, κάτι είχε πει. Βάγκνερ, κάποιος είχε πει πάντως από τους μεγάλους προσωπικούς. Είχε πει ότι εγώ για τα ελληνικά δεδομένα είμαι από αυτός, ας πούμε. Δηλαδή, ίσως με τις δηλώσεις του, καμιά φορά λίγο, ξέρεις, προκαλεί αυτό ότι. Παιχνίδι του είναι. Νομίζω ότι είναι μέσα στα πλαίσια του παιχνιδιού και δεν ξέρω αν έχει αυτοσαρκασμό μέσα, αλλά γιατί να μην το πει κιόλας. Mm. Δηλαδή την άλλη, αυτό που κάνει αποδεδειγμένα είναι κάτι το οποίο το αποδέχεται και ο κόσμος και ξέρει να το κάνει και πάρα πολύ καλά. Τώρα το δηλώνει, νομίζω ότι έχει να κάνει πιο πολύ με το να ψαρώσουν οι άλλοι, παρά, δηλαδή να κάνει την πλάκα του σε σχέση με τους άλλους, παρά με το τι θέλει να το πει. Κάπως έτσι λέει το. Κοίτα, ο Καρβέλας έχει σίγουρα γράψει πολλές επιτυχίες. Ναι. Δεν το συζητώ. Έχει γράψει όμως και κάποια τραγούδια τα οποία είναι. Δηλαδή, τώρα μπορώ να. Δηλαδή, είμαι γάτα είναι κάτω κοντός με τη γραβάτα. Του Καρβέλα είναι. Είχε γίνει επιτυχία τότε. Αλλά είναι όμως ένα αστείο τραγούδι. Δεν μπορούσα δηλαδή να του δώσεις μουσικές περγαμηνές. Ναι. Δεν χρειάζεται να πάρει μουσικές περγαμηνές. Παίρνει με τους δαίμονες, με τη μάλα. Θέλω να πω ότι. Άλλο το ένα, άλλο το δηλαδή άλλο. Κάνει και την πλάκα του. Δηλαδή έχει τέτοια ευφυΐα, λες ότι μπορεί να κάνει. Δεν ξέρω αν κάνει την πλάκα του. Αυτό που. Από όσο καταλάβει τουλάχιστον, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να παίζει σε πάρα πολλά επίπεδα. Ναι. Εγώ, και αυτό συγγνώμη, και η Ευελίνα που βγαίνει τα πολλά επίπεδα είναι λίγο. Τώρα η Ευελίνα αυτό που ζει, ναι, δεν μπορεί να το ξέρει κιόλας, αλλά εγώ όταν είχαμε καλεσμένη την Άννα Βύση, την είχα ρωτήσει στο διάλειμμα για ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Που ο στίχος ήταν προκλητικό. Τώρα, το τραγούδι ποιο ήταν, ρε παιδιά? Το Σουσά. Το Σουσά, με το κουλούρι, αυτό το τραγούδι. Okay. Με τα ρίχια, το ποδιό σου και τα λοιπά. Και λέω αυτό πώς ο Καρβέλας. Και μου είπε ότι κάνει και χιούμορ, μου είχε πει. Είναι και αυτό. Κάνουμε και την πλάκα μας. Περνάμε καλά το ίδιο. Αυτό που λέει και η Ευελίνα. Κάνει και ο Καρβέλας είναι σε σκηνή πάνω. Όχι, όχι. Α, δεν είναι σκηνή. Όχι, όχι. Καθόλου. Είναι ο δημιουργός των. Είναι ο δημιουργός. Στις πρόβες έρχεται συνέχεια εκεί. Ναι. Έχει την ίδια γωνία με τον Κακλέα που είναι ο σκηνοθέτης, ας πούμε. Ναι.
Ναι. Εντάξει, πολύ περισσότεροι ο Γιάννης που έχει να στήσει ένα τεράστιο, είναι τεράστιο πράγμα, το οποίο το έχει στο μυαλό του και θέλει να το έχει 100% σαν αποτέλεσμα. Αλλά και ο Καρβέλας από την πλευρά του, ότι όλο το έργο είναι μουσική, τραγούδι, εννοείται ότι και επεμβαίνει και μπαίνει σε μια διαδικασία άγχους το να το αποτέλεσμα να έτσι όπως τι θες να έρθουν κάτω, πιστεύεις περισσότερο ότι θα το παρακολουθήσουν? Τι, συγγνώμη? Τι συναισθήματα θα βγάλει στον κόσμο, πιστεύεις? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω εγώ καθόλου εικόνα. Δεν είναι ένα έργο που θα βγεις και θα γελάς, σίγουρα. Αλλά είναι ένα έργο το οποίο πιστεύω ότι, για να μην το πω στην υπερβολή του, θα έχει καθηλωτικές στιγμές. Οπότε... Άρα θυμίζει λίγο, ρε παιδί μου, από ό,τι καταλάβαμε, δεν είναι για τα ελληνικά δεδομένα, είναι λίγο, ξέρω εγώ, Broadway, είναι λίγο West End. Ναι, ναι, τελείως. Εσύ αισθάνεσαι δηλαδή ότι παίζεις στην Αμερική τώρα, ξέρω, Νέα Υόρκη, που σου αρέσει και πολύ. Ναι, και εύχομαι, δηλαδή εύχομαι και στην Άννα και στον Γιάννη και στον Νίκο να μπορέσουν να το πάνε και στο Broadway. Ναι, νομίζω ότι αντέχει. Θα μπορούσε να σταθεί, πιστεύεις. Ναι, 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 αντέχει. Με οντισιόν πήγες εσύ? Ναι. Αλήθεια? Πώς, δηλαδή, είχαν κάνει οντισιόν για... Με πήραν από την Ελθέα, ναι, και μου λένε θα θέλεις να πέρασεις τα κρόση για τους δαίμονες. Ναι. Φαντάζομαι ζητούσαν κάποια η οποία ήξερε και από χορό, ήξερε και από τραγούδι. Γενικά, ή το σύνολο. Είχε πάει αρκετός κόσμος, δηλαδή, για την συναντήση. Δεν σε έδειξε, ρε, το γεγονός, σε έδειξε, αντιλαμβάνεις πως το λέω, ότι εσύ ξέρουν όλοι ποια είσαι. Γιατί να περάσεις? Για το αν ταιριάζει το συγκεκριμένο, δηλαδή δεν είσαι καινούρια, ένα κοριτσάκι που τώρα ξεκινάει. Δεν είναι ακριβό. Κοίταξε να δεις. Το μέτρο δυσκολίας αυτού του έργου είναι ότι έχει να. Είναι, πώς να το πω, είναι στο μετέχμιο μεταξύ όπερας και ροκ. Αυτό δεν σημαίνει ότι σαν φωνή αναγκαστικά το έχεις. Γιατί μουσικά παίζεις με άλλες τοποθετήσεις. Οπότε αυτό έπρεπε να το ψάξουμε. Ναι. Δεν είναι κάτι, δηλαδή, το οποίο... Πρέπει όλος να το έχει. Πρέπει ο άλλος να το έχει. Και μπορεί να μην το έχει δείξει ποτέ στη ζωή του. Στην αρχή, οφείλω να σου ομολογήσω ότι στην πρώτη ακρόαση που πήγα, επειδή εγώ ήμουν τελείως από άλλη σκηνή, να το πω. Συγγνώμη, παρένθεση. Εσύ γενικά για οποιοδήποτε άλλο έργο κάνεις οντισιόν? Όχι. Όχι, δεν έχω. Τελευταία φορά δηλαδή που έκανες οντισιόν, πότε ήταν? Καλά, το πάλι ποτέ. Μάλιστα. Άρα γι' αυτό και γίνεται η κουβέντα. Και γενικά όμως θα ήταν καλό σε κάθε παράσταση να γίνεται οντισιόν ή όχι? Στην Αμερική γίνεται. Στην Αμερική γίνεται. Και ο πιο μεγάλο να είναι. Στην Αμερική κάνει την οντισιόν, εννοείται. Και αν σε ξέρουν, σε προτιμούν, αν είσαι στο ίδιο επίπεδο με που σε έχουν γνωρίσει. Ναι. Που σε έχουν γνωρίσει, εννοείται. Δηλαδή ότι υπάρχει μια. Αλλά πιστεύω ότι ναι, γενικά θα έπρεπε να γίνονται ακροάσεις. Εγώ πιστεύω ότι αν γινόντουσαν γενικά ακροάσεις. Και εγώ και άλλοι ηθοποιοί θα είχαμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Για διαφορετικά πράγματα. Ήταν και άλλοι γνωστοί. Ναι, ναι, πολύ. Μαζί σου. Α, ήταν γνωστά πρόσωπα. Και τι έγινε στο πρώτο? Εγώ τα τραγούδισα τελείως ροκ. Τα κομμάτια μου λένε, αχ, όχι, δεν το θέλουμε έτσι. Α, ποιος ήταν στην Εγώ δεν είχα, τα κομμάτια. Και είχα πάει με κάτι δικό μου. Λέει, δεν ακούσουμε το δικό σου. Θέλουμε να δοκιμάσεις λίγο πυρμαβίστα αυτά που έχουμε εμείς. Okay. Στην Επιτροπή ο Κακλέας μόνο. Κακλέας, ο Καρβέλας και η Άννα. Α, ήταν οι τρεις. Ναι. Και ήρθε η Άννα να μου εξηγήσει πώς θα το ήθελε. Μου δώσανε 4 κομμάτια, ξαναπήγα την επόμενη φορά. Ενδιαμέσως εγώ έκανα με τον δάσκαλό μου τον Πάνο το Δήμα μάθημα. Και μάθημα. Εννοείται, ναι, εννοείται ότι κάνεις μάθημα. Οπότε κατάλαβα περίπου τι θέλανε. Ναι. Και την επόμενη φορά που σε άκουσαν? Και την επόμενη φορά που με άκουσαν ήμουν πιο κοντά, γιατί δεν ήταν, το είδος δεν ήταν πολύ κοντά σε μένα. Και μετά ξαναπέρασα ακρόαση. Τρεις φορές. Σώπα. Και μετά σε πήρα κατευθείαν. Τι λες? Δηλαδή σε κάθε ακρόαση κόβαν κόσμο μέχρι να φτάσετε κάποιοι στο τέλος, ας πούμε. Νομίζω ότι μάλλον κάποιους είχαν ξεχωρίσει μέχρι που η τελευταία ακρόαση ήταν για να καταλήξουν. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Είναι πολύ άσχημο συνέστημα η ακρόαση. Είναι τέλειο συνέστημα. Α, είναι. Σ' αρέσει, Τι αισθάνεσαι, ας πούμε, με αυτές που δίνεις εξετάσεις στο Λύκειο, ξέρω εγώ τύπου? Όχι, εγώ αισθάνομαι ότι... Να σου πω τι αισθάνθηκα.
αισθάνθηκα ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως έκανα στο παρελθόν, πρέπει να αποδείξω τι κάνω για το ρόλο. Και ένιωθα ότι αν πάρω αυτό το ρόλο, για μένα, μέσα μου δηλαδή, είναι τεράστιο credit. Δηλαδή με την έννοια ότι πέρασα από ακρόαση. Δεν με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν «Σου δίνουμε το ρόλο». Τον διεκδίκησα. Και αυτό μου άρεσε. Είναι μια πρώτη επιβράβευση. Και νομίζω είναι, είναι ασφάλεια στον ηθοποιό αυτό. Σου δίνει ασφάλεια γιατί... Κάτι σε είδαν. Το να έχεις περάσει, ξέρω εγώ, από μια διαδρομή ακροάσεων, πάει να πει ότι σε εμπιστεύονται και οι άλλοι. Μάλιστα. Και μέχρι πότε θα πάει το έργο, στο Παλάς? Νομίζω ότι είναι μέχρι 20 Απριλίου, αλλά θα δούμε τώρα. Αυτό είναι, ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό. Καλά, κάτσε να ξεκινήσουν οι άνθρωποι με το καλό. Υπάρχει μια προπόληση. Πολύ μεγάλη προπόληση. Υπάρχει αναμονή δηλαδή του κόσμου για να το δει. Νομίζω ότι είναι 10.000 εισιτήρια. Α, ήδη. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία εύχομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα έρθω να το δω. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.